Γιώργο Τσακίρη στην παρέα μας. Γεια σου Γιώργο. Χαίρετε. Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε? Καλά είμαστε, εσύ? Καλά και εμείς, καλά. Προσπαθούμε εδώ να κάνουμε τον Τζόκερ. Τι εννοείς? Θα βρούμε την δεκάδα, να δούμε. Α, είναι πολύ δύσκολο. Μουσικά τζακπότ. Πολύ δύσκολη εξίσωση. Καλά, άμα την τζακπότ. Πάντως δεν θα πρέπει, 11 στα 11 θα πιάναμε. Ναι. 13 το παλιό θα ήταν. Σούπερ 13. Ναι, αλλά δεν θα το πιάναμε και πάλι, δεν πιστεύω. Είναι πολύ δύσκολο για αύριο να βρούμε τι θα κάνει τελικά ο Ματίας. Και γιατί, όπως αντιλαμβάνεστε, οι μέρες είναι λίγες ώστε να μπορείς να καταλάβεις από ασκήσεις τακτικής. Ναι. Και γιατί είναι πολύ κοντινά τα τρία μάτς και είναι πάρα πολύ διαθέσιμοι. Παρά το γεγονός ότι και ο Μουκουντίν έξω και ο Ζήμι και ο Κατσίνοβιτς και ο Λιουάγκασια επιστρέφει τώρα, άρα μπορεί να προστατευτεί και να παίξει λιγότερο, άρα μπορούμε να βρούμε τον Φόρας που θα ξεκινήσει τον Πόνσε. Και ο Καλές είναι εκτός, που είναι τιμωρημένος. Και ο Ρότα θα προστατευτεί λογικά, οπότε έχουμε και πάλι πολλές απουσίες μεν, αλλά ναι, και πάλι δεν μπορεί να το βρει, διότι υπό την έννοια ότι ο Μίτογλου που γύρισε επειδή ήταν ο τραυματισμός δεν ξέρω να ξεκινήσει, ώστε να σου πω ότι σίγουρα θα πάει κεντρικό αμυντικό δίδυμο Βίντεο με τον Μίτογλου. Ναι. Είναι πολύ πιθανό να δούμε το Χατζησάπη πάλι αριστερό στόπερ για παράδειγμα δίπλα στο Βίντεο, αν δεν είναι στο, ξέρεις, λόγω ρυθμού μόνο δεν τον επιλέξει ο coach. Και να πάει αριστερό πια και δεξιά ένας εκ των συγκυπεραντώνια. Αλλά δεν ξέρω αν θα πρέπει και με τις μετρήσεις, γιατί αυτά καταλαβαίνετε και πρέπει να καταλαβαίνει και ο κόσμος αυτό. Έχουμε παρτοτυπίες, υπάρχουν μετρήσεις, υπάρχουν όλες οι ενδείξεις αυτές που φωνάζουν πότε πρέπει να μαζεύσεις σε ένα παίχτη, να τον ξεκουράσεις λίγο τους ανάσες, να μην πάει σε τρία σέρι την ίδια εβδομάδα για παράδειγμα, όπως είναι ο Πήλιος. Ναι, σωστά. Δεν το ξέρω αν οι μετρήσεις του δείχνουν αυτό το πράγμα ώστε να πάει ο Χατζησαφή αριστερά, αλλά σίγουρα πάω με τον Μίτογλου, δεύτερο στόπερ. Και στα χαφ. Δεν ξέρω οι μετρήσεις του Γιόνσον και του Πινέδα παίζουν σε ρίκια κατά βαστά μαζί από τον τραυματισμό του Σιμάνσκι και έπειτα, αν δείχνουν ότι πρέπει να ξεκινήσει ο Σιμάνσκι που ούτως ή άλλως πρέπει να πάρει χρόνο και ρυθμό, έτσι. Για να μπορέσει να τον υπολογίζει ο κότς και για τον Άρη. Και για τα play-off. Το ίδιο σχήμα τους UBC, έτσι, με τον Παλοφερνάντες, με τον Αραούχο, το έχουμε ξαναπεί, το ξαναλέμε. Γι' αυτό λέω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό η αυριανή δεκάδα. Με τον κότς να έχει πάρα πολλά να μας απαντήσει στο χορτάρι. Σίγουρα προσφέρεται, ένα μάτι το οποίο προσφέρεται για αλλαγές. Ο Πάς εντός έδρας, προφανέστατα, όχι γιατί είναι υποδέστερος αντίπαλος και θα το δει χαλαρά η ΑΕΚ. Άλλωστε τα παθήματα του Παναθηναϊκού ή πολύ πιο πριν της ΑΕΚ στην περίοδο με υποδέστερες αντιπάλους νομίζω ότι δεν επιτρέπουν χαλάρωση. Αλλά σίγουρα και οι απουσίες του Πας, όπως είδαμε ο Ραμούς που δεν έπαιξε και με τον Όβδη, έπαιξε και τώρα, είναι εκτός και για το μάτς το επόμενο από τη μαθαίνω από τον Πας για την τραυματίας. Ναι. Και εκδηλωτική για τιμωρημένος, αλλά είναι και τραυματίας, δεν προλάβει ούτε το να τρώμε το ποτέ, ακούγεται. Και υπάρχουν και δύο περιπτώσεις, τρεις ακόμα που έχουν τραυματισμούς. Άρα είμαστε σε πολύ μεγάλο ερωτηματικό και πολύ μεγάλη έτσι, προσμονή να δούμε πόσες αλλαγές θα κάνει ο coach, πόσο μεγάλο θα είναι το rotation. Γιατί μπορεί να είναι από 4-5 έως 8-9 οι αλλαγές. Ναι. Στην ενδεκάδα. Πολύ σημαντικό αυτό. Για να δούμε και πόση συνοχή θα έχει μετά η ένωση στο χορτάρι με τον Μπάς. Θυμίζω ότι παίζει 7 η ώρα στην Νέα Φιλαδέλφια. Με στόχο βέβαια την νίκη για να διατηρηθεί στην κορυφή και να πάει με στο Βικελίδης με το απόλυτο νικόν ώστε να κλείσει εκεί και με νίκη την πρωτιά στην κανονική περίοδο της, του πρωταθλήματος. Όχι ότι έχει μεγάλη σημασία, όπως έλεγα και πριν, που η ΑΕΚ δεν ήταν πρώτη έτσι και τώρα, οι διαφορές είναι τέτοιες που δεν υπάρχει λόγος να το βλέπουμε, να το βλέπει κάποιος, ξέρεις, οποιοσδήποτε ήταν στη θέση της ΑΕΚ. Ναι. Στο βαθμό στους 3 και στους 5 δεν μπορεί να το λες αυτό. Εγώ έχω πει και για την ΑΕΚ ότι ακόμα και στο μείον 4-5 να μπαίνει στα play-off, από τη στιγμή που έχεις δύο παιχνίδια με τον πρωτοπόρο που σε περνάει 5 βαθμούς, έχεις πάντα τις ίδιες πιθανότητες. Εντάξει, okay, προφανέστατα και έχει ένα προβάδισμα το 5, αλλά όχι τέτοιο ώστε να σε κλειδώνει σαν δεδομένο κατακτητή, έτσι. Όχι, δεδομένο όχι, απλά μπορείς να πεις ότι είμαι αισιόδοξος. Ναι, και βλέποντας και την εικόνα τη δικιά σου. Τώρα έχεις σήμερα με την 3, δεν φτάνει. Μπράβο. Και την εικόνα των υπόλοιπων. Ναι, σίγουρα είναι ένα καλό φεγγάρι ΑΕΚ. Ναι. Με ένα οι περσινές εργοστασιακές από εδώ. Ναι. Οι αναμενόμενες που περιμένουμε τώρα. Η αλήθεια είναι ότι βεβαιωθήκαμε σε αυτό που λέγαμε το Φλεβάρι αρχές, μέσα προς το τέλη Γενάρη με αρχές Φλεβάρι, ότι η ΑΕΚ μετά το Φλεβάρι, μετά το πρώτο κομμάτι του Φλεβάρι, συνήθως πέρυσι τουλάχιστον η ΑΕΚ του Αλμέιδα μας έδειξε ότι φτάνει σε εντάσεις, ρυθμό και αγωνιστική συνέπεια τέτοια που την κάνει
φαβορί. Μέχρι στιγμής αυτό έχει δείξει, γι' αυτό και βρέθηκε στην κορυφή, έτσι, κακαρτήματα. Ναι. Συν το γεγονός ότι ανταποκρίνεται απόλυτα στα ντέρμπι, είναι η μοναδική ομάδα. Τυχαίων 15 ντέρμπι, στο οποίο δεν έχει χάσει 9 νίκες, 6 ισοπαλίες. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το νούμερο. Ναι, όντως. Όπως και τα τέρματα υπέρ της κατά. Οπότε, okay, είναι λογική να έχει το ρόλο του φαβόρι. Αυτό όμως ξαναλέω, επειδή είναι πάρα πάρα πολύ κοντά η αποστάση, δεν λέει τίποτα. Και έχουμε δει πολλές ανατροπές σε αυτό το πρωτάθλημα που διανύουμε, έτσι, και με μικρές ομάδες να κάνουν να παίζουν το ρόλο τους. Και η Κυφσιά έκοψε από την ΑΕΚ, από τον Παναθηναϊκό, και ο Παναθηναϊκός δύο φορές από την ΑΕΚ. Ναι. Είναι μια τελική ευθεία που πρέπει να είναι πάρα πολύ συγκεντρωμένη και θέλει να είναι συγκεντρωμένη ο Ματίας Αλμέιδα, το ξεκαθάρισε και στην ομιλία τους παίχτες, προκειμένου να μην χάσουν αυτό που έχουν αυτοί κερδίσει οι ίδιοι στο γήπεδο. Γιώργο, πήρε θέση για Νούλη, για δημοσίευμα που την ήθελε να τον έχει κλείσει. Δημοσίευμα που αναφέρει ότι τελείωσε κιόλας και ότι έχει γίνει μεταγραφή, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, αλήθεια είναι αυτή. Αυτό μου προκύπτει και από το ρεπορτάζ σχετικά και από την πλευρά του Γιαννούλη, προσωπικά. Ναι. Ενδιαφέρει πάντως, έτσι. Κοίταξε, είναι σε μια αναζήτηση αριστερή μπακ, χωρίς όμως, ξέρεις, με το πιστόλι στον πρόταφο, λόγω του Χατζησαφή και της απόκρισης του πήγιο, έτσι, γιατί εμείς όταν συζητάγαμε για το αριστερό μπακ, θυμάστε ότι λείπανε και δύο Ιρανοί. Ναι, ναι, σωστά. Και τότε είχαμε γνωστοποιήσει ότι πρόθεσε έχει να μην κάνει προσθήκη για τώρα, αλλά για το καλοκαίρι το βλέπει. Δεν έχει αλλάξει αυτό, για το καλοκαίρι το κοιτάει και αριστερό μπακ. Προφανέστατα και μια περίπτωση, εφόσον θα μπορούσε να είναι διαθέσιμη, θα ήταν για Νούλης 100%. Με ένας αριστερός μπακ που δεν πιστεύω ότι υπάρχει ελληνική ομάδα που αν ήταν διαθέσιμος θα έλεγε όχι. Ναι. Και θα δυνατόν να ανταποκριθεί στο οικονομικό. Αλλά υπάρχουν από εκεί και πέρα και το οικονομικό και η επιθυμία του παίχτη και η πρόθεσή του αν θα είναι δηλαδή για να γυρίσει στην Ελλάδα ή να έχει προτεραιότητα να δει για το εξωτερικό 1-2 χρόνια ακόμα. Όλα αυτά παίζουν ρόλο. Και να πέρα περιμένουμε. Νομίζω ότι το Δεκέμβρη η πρόθεση του Άγιαξ να κοιτάξει την περίπτωσή του φανερώνει και που το γεγονός ότι κοίταγε και η περίπτωση του παίχτη εκτός. Ναι. Γιώργο, εγώ διαστάναμε πάντως μια πρόθεση της ΑΕΚ να ενισχύσει το ελληνικό στοιχείο, έτσι. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Αυτό είναι δεδομένο. Αυτό είναι δεδομένο και είναι και να σου πω την αλήθεια μου, Νίκο, επειδή εμείς. Και αναγκαίο. Ναι, μπράβο. Εμείς συνήθως μιλάμε για 1-2 πραγματάκια, δεν είναι έτσι απλά. Μιλάμε για ευρωπαϊκή λίστα όπου προκύπτει πρόβλημα όταν δεν έχει πολύ Έλληνα. Ναι, σωστά. Το πρόβλημα υπό την έννοια ότι σου κόβει 2-3 παίχτες. Ναι, δεν τα βρίσκεις μπροστά σου. Έτσι ακριβώς. Και αυτό υπήρχε φέτος στο Ιξάκο. Εντάξει, όμως δεν είναι και εύκολο. Όπως έχετε διαπιστώσει και δει, είναι λογικό. Πολύ καλοί Έλληνες για το top 4 των ελληνικών ομάδων. Ναι. Οι περισσότεροι παίζουν έξω. Ναι, σωστά. Αμείβονται πολύ καλά και οι ίδιοι το επιδιώκουν και πολύ σωστά το κάνουν. Και καλά κάνουν το πρόβλημα. Γι' αυτό και λέω ότι και εμείς το λέμε, όλοι το θέλουμε, συζητάμε για Έλληνες παίχτες και να όλες οι ομάδες. Δεν είναι εύκολο όμως. Και δεν είναι εύκολο το κειμένο και τα λεφτά εκεί που είναι, γιατί για να δεν μπορεί να είναι στην Ελλάδα με 300 χιλιάδες. Καλά, ναι. Καλά, ναι. Σίγουρα. Ούτε με 600. Γι' αυτό το λέω. Θα ερωτηθεί ο Αλμέιδα για Τσιλούλη. Α, δεν ξέρω. Το θα μου ξέρω εγώ. Φαντάζομαι. Ναι. Θα ερωτηθεί. Τώρα νομίζω ότι να ρωτήσει έναν προπονητή για ένα παίχτη που δεν έχει έρθει. Ναι. Το να το δεις αν είναι η σύγκρισή του, νομίζω ότι να το πω εγώ σωστά, δεν είναι πολιτικά ορθό, πολιτικός ορθό, πολιτικά correct, δεν λένε. Γιατί το λέω αυτό, γιατί δεν είναι, είναι νομίζω ξεκάθαρο και το καταλαβαίνει και ο πλέον τελευταίος που ασχολείται με το ΣΑΕΚ, ότι είναι μια περίπτωση προπονητή ο οποίος δεν παίρνει παίχτη ΑΕΚ χωρίς να έχει έγκριση. Ναι. Θυμίζω ότι έχουμε βασανιστεί πολύ για παίχτες για κέντρο άμυνας, για αριστερά μπακ, για εδώ 2-4 μεταγραφικές περιόδους που αν δεν τον εγκρίνει ο coach δεν θα έπαιρνε κιόλας. Θυμίζω τον Γκάλενς, τον πήρε η ΑΕΚ μετά την Ευρώπη. Ναι, σωστά. Και αυτή τη δηλώση στην Ευρωπαϊκή Δύναμη. Ναι, δεν είχε δικαίωμα. Ακριβώς. Είναι πολλά τα πράγματα που μπορώ να αναφέρω και να υπενθυμίσω. Αλλά ναι, τώρα το ρωτήσει αν είναι επιλογή, είναι προφανές ότι δεν θα προχωρήσει η ΑΕΚ σε κρούσεις ένα ποδοσφαιριστή χωρίς να το ξέρει ο προπονητής της και χωρίς να τον έχει εγκρίνει, πόσο μάλλον, έτσι. Ναι. Ωραία ενέργεια επίσης της διοίκησης, το που διάβασα αύριο στο περιθώριο για τον Ανδρέα Σταματιά. Μπράβο. Στο περιθώριο του αγώνα. Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ένας από τους, εντάξει, για μένα είναι μαζί με τους Παπαϊωάννου, Στορίδη, Σεραφίδη. Ναι, ναι, είναι πολύ ψηλά. Μανολά και όλα αυτά. Ναι, είναι ένας άνθρωπος. Κορυφογραμμή. Έχει συνδυάσει το όνομά του με σπουδαίες επιτυχίες της ΑΕΚ και ο ίδιος σπουδαίος ποδοσφαιριστής
αλλά και σαν προπονητής, mm-hmm. της έδωσε τίτλο. Και πρωτάθλημα, ναι. Έτσι ακριβώς. Και ένας άνθρωπος ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, συνολικά η προσφορά του στην ΑΕΚ ξεπερνάει τα 35 χρόνια. Ναι. Όχι μόνο σαν παίχτης και προπονητής, ναι, ναι, αλλά γενικά. Και σε ακαδημίες και στην παρουσία του στον οργανισμό. Ναι. Έτσι ακριβώς. Mm. Ναι, είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Τεράστια μορφή. Έτσι. Ωραία. Ναι, και είναι αυτό είναι το που λέμε το σημαντικό, να τιμώνται κάποιοι άνθρωποι εν ζωή. Βέβαια, να προλαβαίνεις. Μπράβο. Μετά δεν έχει νόημα. Ναι, να αξίζει το... Να ζει το χειροκρότημα. Μπράβο. Ήταν πολύ όμορφο που έγινε αυτό με τον Κουσόνε στο Ρίδι για παράδειγμα στα Εγγένεια. Εννοεί, βέβαια. Μακάρι να γινόταν και με τον Μίμη Παπαϊωάννα, δεν ήταν στην καλύτερη κατάσταση για να παραβρεθεί. Ήταν εν ζωή, αλλά δεν μπορούσε να βρίσκεται εκεί δυστυχώς. Mm-hmm. Ναι, είναι πολύ, πολύ όμορφο πολύ, να αναγνωρίζεις την ιστορία σου. Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε. Ναι, εννοείται. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Να είσαι καλά.